Στην Λάρνακα, στον Σταύρο τον Χαλισάβα. Σταύρο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σταύρο, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Έχουμε δυστυχώς την αρνητική πρωτιά. Θα μιλήσουμε και εμείς για την επιδημιολογική εικόνα της επαρχίας μας. Χθες λήφθηκαν, Σταύρο, 8.339 δείγματα και εντοπίστηκαν 117 θετικά αποτελέσματα, με το ποσοστό θετικότητας να φτάνει το 1,40. Είναι το πιο ψηλό. Το μεγαλύτερο, ναι, από όλες τις επαρχίες, και αυτό καταγράφεται, Σταύρο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ερχόμαστε πρώτοι, δυστυχώς. Γιατί συμβαίνει καθημερινά αυτό? Τι πάει λάθος στη Λάρνακα? Μήπως έρχονται, επειδή είναι και άνοιξε ο καιρός, έρχονται και από άλλες πόλεις και τα λοιπά? Πώς το βλέπει, προσέχει? Έχουμε ο κόσμος στη Λάρνακα, γιατί παίρνουμε πολίτες πληροφορίες ότι χθες, ας πούμε, στο Μαγκέντζι γινόταν χαμός και παρατηρείται, σύμφωνα με έναν τηλεθεατή, και κάποια διστακτικότητα από μέρους της αστυνομίας για να καταγγείλει αυτό, λόγω της πολυκοσμίας. Ναι, είναι γεγονός αυτό, Σταύρο, να αναφέρουμε πως χθες και στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων αλλά και στο Μακένζι υπήρχε συνωστισμός από πολίτες οι οποίοι κατέκλυσαν τις παραλίες και οικογένειες με μικρά παιδιά. Επέλεξαν να πάρουν κάποιες ανάσες δροσιάς. Υπήρχε και ποδηλατική αστυνόμευση με διακριτική παρουσία. Ωστόσο, οι καταγγελίες το τελευταίο 24ωρο στην επαρχία μας ήταν 22. 21 καταγγελίες αφορούσαν πολίτες και μία καταγγελία αφορούσε υπεύθυνο ιδιοκτήτη υποστατικού και συγκεκριμένα καφενείου, ο οποίος καταγγέλλεται για δεύτερη φορά με πρόστιμο, εξώδικο πρόστιμο 1.000 ευρώ, λόγω του ότι, Σταύρο, δεν φορούσε προστατευτική μάσκα και δεν είχε αρνητικό rapid test, όπως το πρωτόκολλο προβλέπει για τους εργαζόμενους. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία μας προκαλούν ακόμη Είναι δυστυχώς κόσμος που δεν προσεχεί, είναι και κάποιοι συμπολίτες μας που προκαλούν. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μπαίνεις στο περίπτερο να μην φοράς μάσκα. Μιλάμε για τουλάχιστον να σέβεσαι τους συμπολίτες σου, να σέβεσαι αυτούς που αγωνιούν, που αν εσύ, ας πούμε, είσαι σε μια κατάσταση που δεν σε νοιάζει, δεν σε κόφτει, για διάφορους λόγους, τουλάχιστον σεβάστε τους γύρω σου. Και δεν γίνεται 1,5 χρόνο μετά να έχουμε αυτήν τη συμπεριφορά. Υπήρχε και περιστατικό που είδα σε εξωτερικό χώρο καφετερίας, που ήταν μια παρέα από έφηβους. Ο ένας δεν είχε μαζί του προστατευτική μάσκα και ήθελε να εισέλθει στον εσωτερικό χώρο της καφετερίας για να παραγγείλει το ποτό του, και δανείστηκε τη μάσκα του φίλου του. Τη φόρεσε κύριος, μπήκε μέσα, πήρε το ποτό του, επέστρεψε έξω και του επέστρεψε τη μάσκα. Την ίδια ώρα, Σταύρο, να πούμε που στο νοσοκομείο της πόλης μας το Σάββατο λειτουργήσε και ο ορθοπαιδικός θάλαμος, διότι ο χειρουργικός θάλαμος COVID είχε γεμίσει, που διαθέτει 28 κλίνες. Πλέον οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο μας είναι 36, εκ των οποίων οι 3 είναι στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Και απευθύνουμε για ακόμη μια φορά έκκληση στους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να φοράνε τη μάσκα τους και να τηρούν με βλάβεια τις οδηγίες και τα μέτρα, όπως εφαρμόζουμε όλοι μας τους τελευταίους 14 μήνες, για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος που δημιουργείται με τη διασπορά του ιού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και πάμε τώρα στη...